Να ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτησή μας με την ανακοίνωση που έκανε χθες βράδυ ο Πρωθυπουργός με την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 50 ευρώ. Σύμφωνα με ανακοίνωση που έκανε το κόμμα σας, αναφέρεται πως πρόκειται για τον πιο χαμηλό από αυτόν που ήταν 13 χρόνια πριν μισθό. Πιστεύετε ότι ωστόσο οποιαδήποτε αύξηση δεν βοηθάει τους εργαζόμενους? Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι το καθαρό ποσό για 8 ώρες εργασίας, δηλαδή για ένα πλήρες ωράριο, θα κυμανθεί γύρω στα 600 ευρώ ανάλογα με την ασφαλιστική κάλυψη, δηλαδή τις εισφορές του κάθε μισθωτού. Τώρα ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια σημαντική μεταβολή. Οι εργαζόμενοι πραγματικά θα θέλαν έτσι, αλλά δυστυχώς δεν θα δουν ούτε ένα ευρώ αύξηση στο πραγματικό τους εισόδημα. Και αυτό το λένε γιατί, και το ξέρουν και οι ίδιοι εργαζόμενοι. Ήδη έχει εξαερωθεί αυτή η αύξηση από την ακρίβεια που τσακίζει τους λογαριτό ρεύμα, το φυσικό αέριο. Ρουφάνε όλα αυτά πάνω από ένα μισθό κάθε μήνα. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι ο κατώτατος μισθός θα είναι δηλαδή 38 ευρώ χαμηλότερα από τα επίπεδα που ήταν το 2012. Τότε ήταν 751 ευρώ, δηλαδή λίγο πριν περικοπή από τους μνημονιακούς νόμους που ψηφίστηκαν και εφαρμόστηκαν από τότε, από το 2012 μέχρι σήμερα, από όλες τις κυβερνήσεις. Και αν θέλετε, και μπορεί κάποιος να καταμαρτυρήσει μια σκληρή αντιπολιτευτική στάση από το Κομμουνιστικό Κόμμα, εγώ θα σας πω σε στοιχεία από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ ότι ο καθαρός κατώτατος μισθός τον Ιανουάριο του 2022 είχε χάσει αγοραστική δύναμη πάνω από το 14% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2021. Και αυτό παρά την αύξηση του 2% που δόθηκε στην αρχή του έτους δηλαδή. Βλέπουμε ότι πραγματικά αυτές οι αυξήσεις όχι δεν επαρκούν για να καλύψουν χασούρα, ήδη έχουν ξαναμειστεί. Και πραγματικά είναι, αν θέλετε, πολύ δύσκολα για τους εργαζόμενους. Και εδώ, για τους εργαζόμενους, το αισθάνονται πλέον όλοι, ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και πρέπει να σταματήσει αυτή η κατάσταση της νομοθετικής ρύθμισης του μισθού της κυβέρνησης και να επανέλθουν οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να αποδεχθούν μια ζωή με ψίχουλα και συμβιβασμό, να βάλουν στο κέντρο τη συλλογική πάλι την κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων. Και να σας πω, είναι εδώ φαίνεται ότι υπάρχει και, αν θέλετε, εν τη σπράγμαση, η υλοποίηση του νόμου Αχτσιόγλου Βρούτσι, ο οποίος έλεγε ότι πρώτον το αν θα αυξηθούν ή όχι οι μισθοί, να το πούμε πολύ απλά και λαϊκά για να γίνει κατανοητό, θα τα αποφασίζουν οι κυβερνήσεις. Και δεύτερον, ότι οι αυξήσεις οι οποίες θα δίνονται θα είναι αν υπάρχει η δυνατότητα των δημοσιονομικών, αν θέλετε, περιεχομένων της κυβέρνησης. Της χώρας, και όχι ανάγκη των δεδομένων. Ναι, και όχι, ανάγκη των εργαζομένων, οι οποίοι πραγματικά το βλέπουμε, έχουν γονατίσει. Κύριε Παπαναστάση, να κάνω μια εξής ερώτηση και να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Ωστόσο, θα μπορέσει να, αν θα λέγαμε ότι θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη αύξηση, πιο γενναία, ας πούμε, αύξηση στον κατώτατο μισθό. Πρώτον, τα δημοσιονομικά της χώρας μας θα αντέχανε κάτι τέτοιο? Και δεύτερον, οι εργοδότες θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στο να πληρώσουν τις αυξήσεις που θεωρητικά θα θέλαμε όλοι να υπάρχουν στο κατώτατο μισθό και να είναι μεγαλύτερες, ή θα προχωρούσαν σε απολύσεις προσωπικού προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν? Καταρχάς να πούμε ότι τα δύο τελευταία, τρία μάλλον πλησιάζουμε τρία πλέον χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, έχει δημιουργηθεί με εντατικό ρυθμό ένα νομοθετικό εργασιακό πλαίσιο, το οποίο δίνει μεγάλες δυνατότητες στραγγαλισμού των ίδιων των εργαζομένων. Αλλά όσον αφορά την δυνατότητα των δημοσιοοικονομικών, φαίνεται ότι υπάρχουν δύο εικόνες αυτού της δημοσιονομικής ικανότητας αναπλήρωσης χαμένου εισοδήματος. Γιατί βλέπουμε σε μεγάλες επιχειρήσεις η κυβέρνηση δίνει παροχές όσον αφορά την αναπλήρωση των μειωμένων εισοδημάτων. Απ' την άλλη μεριά, όταν οι εργαζόμενοι ζητούν 1 ευρώ, γιατί 1,66 ευρώ είναι αυτή η αύξηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός τώρα την ημέρα,
Ναι, λέμε δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Πρέπει να ξεχάσουμε τα εκατομμύρια που πήρε η Aegean για την μείωση των εισόδων, των εσόδων της. Πρέπει να ξεχάσουμε την παραχώρηση αφορολόγητου πετρελαίου στους εφοπλιστές για να παραμένουν τύπης στην ελληνική σημαία, ή την δυνατότητα μη φορολόγησης των εισοδημάτων τους. Από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι οι εργαζόμενοι πραγματικά τσακίζονται, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχθούμε αυτή ακριβώς την κατάσταση. Και ξέρετε, και για ένα λόγο, ο εργαζόμενος καθημερινά συνεχίζει και παράγει τεράστιο πλούτο. Ο ίδιος ο εργαζόμενος με την προσωπική του τη δουλειά. Και να φτάσει στο σημείο να παίρνει αυτός ψίχουλα και κάποιοι μέσα σε αυτές τις συνθήκες να αυξάνουν την κερδοφορία τους, είναι πραγματικά τραγικό. Δηλαδή σε θυμώνει, να το πω με όρους συναισθημάτων. Ναι, φυσικά. Κύριε Παπαναστάση, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τη συζήτηση που ήθελα και έχω πάρα πολλές ερωτήσεις να σας κάνω, γιατί είστε τηλεφωνικά και θα ήθελα να σας βλέπουμε. Το καταλαβαίνω. Βλέπουμε και τις αντιδράσεις σας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, αλλά θα ήθελα το σχόλιο σας όσον αφορά την ενεργειακή κρίση και όλα αυτά που συμβαίνουν με τις ανατιμήσεις. Και θα ήθελα να ρωτήσω εάν θεωρείτε ότι, πιστεύετε ότι η κυβέρνηση δεν παίρνει αρκετά μέτρα για την ελάφρυνση των ανθρώπων, της κοινωνίας, και εάν θα μπορούσε να κάνει περισσότερα πράγματα, αν θα μπορούσε να δώσει περισσότερα. Καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει μία άποψη, καλλιεργείται, διευρύνεται μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ότι για την ενεργειακή ακρίβεια ευθύνεται ο πόλεμος. Ναι. Υπάρχει όμως και η πραγματικότητα, την οποία θα πρέπει, αν θέλετε, με μια στάση ευθύνης απέναντι στο λαό και στους εργαζόμενους να εκφράζουμε, ότι τα καύσιμα, η ενέργεια, συγγνώμη, ευρύτερα, δύο μήνες πριν τον πόλεμο ήταν στα ίδια επίπεδα που είναι σήμερα. Άρα δεν είναι ο πόλεμος αυτός ο οποίος σίγουρα έχει παίξει το ρόλο του και δεν το συζητάμε αυτό, αλλά ήδη είχε αρχίσει μια, αν θέλετε, ανατίμηση, μια ακρίβεια στην ενέργεια που την έβλεπε ο κόσμος στο πορτοφόλι. Από την άλλη μεριά, μέσα από τον πόλεμο αυτόν της Ουκρανίας, της εισβολής της Ρωσίας, της απόλυτα κατακριτέας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και τα δεινά τα οποία υφίσταται ο ουκρανικός λαός, και εμείς ακόμα συμπαραστηκόμαστε πραγματικά σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές που περνάει αυτός ο λαός, είδαμε ότι με εντολή Ηνωμένων Πολιτειών και ΝΑΤΟ να υλοποιείται σταδιακά η αποτροπή, η απαγόρευση αγοράς φυσικού αερίου από την Ρωσία, προς αντικατάσταση του υδροποιημένου φυσικού αερίου των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο θα εισαχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα. Ακόμα και ο πλέον, αν θέλετε, καλόπιστος παρατηρητής αυτής της εξέλιξης βλέπει ότι αυτός ο πόλεμος κάποιους τους βολεύει, για να μην πω ότι θα τους πραγματικά θα αυξήσει την κερδοφορία μονοπωλίων σε υπέρτατο βαθμό. Ποιοι θα το πληρώσουν, γιατί το αμερικανικό υδροποιημένο φυσικό αέριο γνωρίζετε ότι είναι πάρα πολύ ακριβό. Ποιοι θα το πληρώσουν. Μα οι ίδιοι τελικά οι καταναλωτές, ο Κουσμάκης. Άρα λοιπόν το μέλλον, ας πούμε έτσι, γιατί καταλαβαίνω ότι ο χρόνος είναι περισμένος, δεν είναι ευίωνο. Οι μέρες που έρχονται πραγματικά θα είναι πολύ πιο δύσκολες, και για ένα άλλο λόγο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή προμηθεύεται το 40% της ενέργειάς της από τη Ρωσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διαβεβαιώνουν ότι μπορεί να αντικαταστήσουν το 10% από αυτό το 40%. Mm. Το άλλο 30% τι θα γίνει. Και ήρθαν οι ειδικοί οι οποίοι ασχολούνται, αν θέλετε, με το χρηματιστήριο της ενέργειας και είπαν ότι απλά δεν θα το προμηθεύεται ο τελικός καταναλωτής, δηλαδή η Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό και πώς δεν θα το προμηθεύεται, θα γίνει πανάκριβο, απάντησαν. Αυτό όμως σαν αποτέλεσμα τι σημαίνει. Μία πολύ μεγάλη ύφεση. Την ύφεση αυτή είναι γνωστό ότι δεν θα την πληρώσουν τα μεγάλα πορτοφόλια, να το πούμε λαϊκά. Θα το πληρώσει ακριβώς ο Κοσμάκης. Γι' αυτό δεν είμαστε αισιόδοξοι με αυτά τα βήματα. Πέρα από την τεράστια επικινδυνότητα της ισόρρευσης στρατιωτικών δυνάμεων εδώ πέρα στην περιοχή και αυτά τα μελούμενα τα οποία έρχονται, πραγματικά δεν είναι καθόλου ευίωνα, ακόμα και με την υπογραφή
μια σύμβαση ειρήνης ανάμεσα στα αντιμαχόμενα μέρη, δυστυχώς για τον λαό και τους εργαζόμενους δεν είναι καλές ημέρες που έρχονται. Κύριε Παπαναστάση, ήθελα να εκμεταλλευτώ και την ιδιότητά σας ως απόστρατου. Θα το κάνω την επόμενη φορά, αφού θα ανανεώσουμε μαζί το ραντεβού για μετά το Πάσχα, να μπορούμε να σας βλέπουμε. Να είστε καλά. Καλή Ανάσταση, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά σε εσάς, τους τελευταίες σας, και να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ.